Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να θυμηθώ κάτι μόλις χθεσινό. Κρατώντας το βιβλίο χθες εδώ του Γιώργου του Καραμπελιά, είπα ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι μια εντελώς ξεχωριστή στιγμή. Κάθε φορά που κρατώ ένα βιβλίο ενός δημιουργού στα χέρια μου, επειδή αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή της προβολής, αισθάνομαι συνδημιουργός. Πόσο μάλλον, να το προσθέσω σήμερα, όταν ο δημιουργός έχει το πρώτο του μόλις πόνημα, το πρώτο δημιούργημα στα χέρια του. Και κατά συνέπεια το παίρνω και εγώ στα δικά μου. Αν έχουμε τη δυνατότητα, θα παρακαλέσω έτσι ακριβώς, αλλοιώνοντας και την εικόνα τηλεοπτικά, να κάνουμε ένα ωραίο zoom. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια εκδικούνται. Πρωτότυπος τίτλος, θα συζητήσουμε εξηγίες βεβαίως, διότι τον απόλυτο δημιουργό τον έχουμε ήδη δίπλα μας. Πρόκειται για τον Άκη τον Παρισιάδη. Καλώς όρισες, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ κοντά. Να είστε καλά. Και τώρα πρέπει να πω στον κόσμο ότι μιλώ και σε έναν, να σε χαρακτηρίσω ομοιοπαθή, όχι επειδή γράφω και εγώ, αλλά επειδή γνωρίζω ότι ασχολήθηκες και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι, για αρκετά χρόνια. Για αρκετά χρόνια. Μάλιστα, άρα είσαι του συναφιού. Ναι. Θα κάνουμε μεγάλη κουβέντα οι δυο μας λοιπόν, όσο μας το επιτρέψει ο χρόνος σήμερα, γιατί να ξέρετε ότι όλα από κάπου ξεκινούν. Όταν γνωρίζω κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο, κυρίως να απευθύνουν δημόσια πράγματα, τότε είστε βέβαιοι ότι επιμένουν να τους καλώ και να τους ξανακαλώ. Λοιπόν, θα μου πεις 2-3 από τα λεγόμενα βιογραφικά, αγαπητέ Άκη, έτσι να σε γνωρίσω κι εγώ, γιατί τώρα σε βλέπω μαζί με τον κόσμο. Ναι, ναι. Μεγάλωσα εδώ στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη μεγάλωσα. Ναι, ναι. Εδώ γεννήθηκες. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα. Στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσες στην Κατερίνη, λοιπόν. Τελείωσα εδώ το Λύκειο. Ναι. Και εργάστηκα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά. Εδώ στα δικά μας. Ναι. Γράφοντας άρθρα, λογοτεχνία, συνεντεύξεις. Έκανες και συνεντεύξεις. Αρκετές. Μπορείς να μου δώσεις μερικά ονόματα έτσι από αυτά που τέλος πάντων σου δώσανε ό,τι καλύτερο? Έχω κάνει και από την πολιτική σκηνή και από την καλλιτεχνική. Για πες μου μερικά ονόματα έτσι να τα θυμηθούμε. Από την πολιτική σκηνή έχω κάνει με τον Άσο Αλευρά. Μάλιστα. Με τη Σοφία τη Βούλτεψη. Ναι. Και τοπικά με δημάρχους. Μάλιστα. Με εμπλεκόμενους γενικά, έτσι τους λέω εγώ, έτσι μας λέω, γιατί πλέον εντάσσομαι. Για πες μου από τον καλλιτεχνικό κόσμο. Από τον καλλιτεχνικό χώρο έχω κάνει με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ναι. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μάλιστα. Με τον Πασχάλη. Μάλιστα. Ωραία. Άρα μιλώ με έναν άνθρωπο του απόλυτου συναφιού. Οπότε εκεί δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τη ξέρουμε τη γλώσσα, είναι μια κοινή γλώσσα. Θα τολμήσουμε λίγο, εγώ τουλάχιστον θα τα θέσω σαν ερωτήματα, να δούμε πώς το κρίνεις όλο αυτό το συνάφι και μέσα από την προσωπική σου άποψη, καμιά φορά ξέρεις εντασσόμεθα κιόλας, δείχνουμε και τον ποιοτικό τρόπο με τον οποίο εντασσόμεθα στην ομάδα, όταν την ομάδα μπορούμε να την κρίνουμε. Γιατί κάποιες στιγμές μου λένε ας πούμε οι συνομήλικοι, ρε αδερφέ, βγαίνεις εκεί πέρα και μερικές φορές μας ξεφτελίζεις, η γενιά μας που... Τους λέω, μήπως θέλετε να πω τη μισή αλήθεια ή μήπως δεν θέλετε να αναφέρομαι καθόλου. Μήπως θέλετε να θεωρήσουμε όλοι μαζί ότι δεν υπήρξαμε ποτέ. Άρα είμαστε ανάξιοι λόγου. Βγαίνω και λέω την αλήθεια. Ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή με τα αποδεικτικά στοιχεία πλέον στα χέρια, η γενιά μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρωτίστως τον δείχνω, ήταν μια γενιά η οποία δεν διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο ούτε τις δικές τύχες και κυρίως τις τύχες εκείνων που γέννησε. Μέχρι τώρα καλά. Εκεί βέβαια σκύβουν το κεφάλι, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι πλέον υπέρτερο το αληθές και δεν μπορούμε να το μικραίνουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε αυτά τα χρόνια που ήταν και τα χρόνια της ενηλικίωσης ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Αυτά ήταν. Καλά χρόνια. Ωραία. Ωραία. Πώς την ένιωθες την επικοινωνία, το ρόλο σου μάλλον στην επικοινωνία, την ευθύνη σου. Τι ήθελες να δώσεις? Να δώσεις αυτό που σου λέγανε, έψαχνες κάτι περισσότερο? Ήθελες να προσδιορίσεις και μία, αν θέλεις, πρόταση προς την κοινωνία που απευθυνόσουν? Τι ακριβώς ένιωθες με τη συνεντεύξη, ας πούμε? Προσπαθούσα να περάσω στον κόσμο όχι μόνο την αλήθεια του συνεδριαζόμενου, αλλά και την αλήθεια τη δικιά μου, όσο μπορούσα βέβαια.
Αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο. Από την άλλη, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν με τον τρόπο τους να ορίσουν ίσως την κοινή γνώμη ή να την καθορίσουν. Αυτό πάντα δεν μου άρεσε. Και είχα έρθει σε σύγκρουση αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να χάσω και τη δουλειά μου. Δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις όπου σου είπανε αυτό δεν περνάει το κείμενο, κόψε το, αλλίωσε το, άλλαξε το. Ναι. Μάλιστα. Καλά, τώρα στα ρωτάω έτσι για να τα ρωτάω, γιατί τα έχω βιώσει εμπολής. Δεν έχω παράπονο βέβαια και εδώ πρέπει να το πω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω εσύ ακριβώς ποιες είναι οι σχέσεις σου. Εγώ έζησα έναν παράδεισο. Ήμουν ένας τυχερός ο οποίος έζησα έναν παράδεισο, κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Όλοι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνθηκα, οι εκδότες κυρίως, γιατί πρωτίστως ήμουν ένας κονδυλοφόρος, ένας χειριστής του κονδυλοφόρου. Έγραφα πολύ και ακόμη και σήμερα δεν ξεπερνώ εκείνες τις καλές πρώτες μου συνήθειες, τις πρώτες μου αγάπες. Λατρεύω το κείμενο. Γράφω. Και γράφω κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ χωρίς να γράψω έστω 5 αράδες. Τώρα βέβαια μας έχει φάει λίγο το διαδίκτυο, γράφουμε εκεί, αλλά γενικώς γράφω. Δεν θυμάμαι καμιά κακιά στιγμή. Όσο και να ακούγεται περίεργο και δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, έτσι κι αλλιώς δεν είχα αναπτύξει ποτέ κάποια άλλου τύπου σχέση. Είναι η απόλυτη αγάπη μου και ο σεβασμός μου σε εκείνους οι οποίοι μου έδωσαν βήμα. Και βεβαίως καταληκτικά εδώ σε μια τηλεόραση όπου 10 ολόκληρα χρόνια υπάρχω. 10 ολόκληρα χρόνια έγραφα και στην τοπική της Πιερίας. Εκεί με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Χατσιωάννη. Και εκεί με ένα γερά, βαρβάτα όπως λέμε για την εποχή εκείνη. Γιατί υπήρξαν και άλλοι δύσκολοι καιροί όπου η ελευθεροτυπία και η ελευθεροστομία δεν ήταν αυτονόητη. Παρ' όλα αυτά τους θυμάμαι όλους και τους αγαπώ για το βήμα που μου έδινε. Λοιπόν, τη βρήκα και αυτή την ευκαιρία γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα προσθέσουμε όλα αυτά. Θέλω αγαπητέ Άκη να έρθουμε στο βιβλίο. Τον τίτλο δεν τον έδωσα σκοπίμως γιατί τον θεωρώ έτσι έναν τίτλο ο οποίος από μόνος του είναι όλη η συζήτηση. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια εκδικούνται. Εγώ ξέρω ότι μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε. Από εκεί ήρθε η έμπνευση. Από εκεί ήρθε η έμπνευση. Άρα από μια επιστημονική γνώση πήρες, άλλαξες το ρήμα και θεώρησες ότι το τσίμπημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκδίκηση. Κάπως έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή πρόλαβα και το ξεφίλησα, βέβαια σου υπόσχομαι ότι θα εντρυφήσω, θα εμφυλοχωρήσω κανονικά και θα έρθω εδώ κάποια στιγμή και θα σου κάνω κριτική. Μπορεί να μείνεις εδώ, θα τα ακούσεις ότι Ευγένιος έκανε κριτική. Καλό δεχόμενο. Νομίζω ότι με τα λίγα που έριξα μπορώ απερίφραστα να πω ότι σέβεσαι τα ελληνικά και αυτό από μόνο του είναι αξιωματικό. Μου αρέσει να πω ότι είναι υπερβολή μου. Όταν βλέπω παιδιά να ξέρουν καλά την ελληνική γλώσσα, να τη χειρίζονται σωστά και να την τιμούν, νομίζω ότι αυτό είναι το άπαν. Και βέβαια καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα πολιτικό, θα τολμούσα να πω, ιστορικό θρίλερ. Εντάσσεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Σαφώς κρατάω το ιστορικό πλαίσιο. Η υπόθεση εξελίσσεται στον προεκλογικό αγώνα των εκλογών του 1952. Και απλά εκεί μπλέκεται ο μύθος μετά. 1952. Ναι. Αγέννητη. Και εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερός σου και εσύ. Είχες κάποια πηγή, πατέρας. Έπρεπε να μελετήσω πάρα πολύ. Μπράβο. Ώστε να μην χάσω και τα πολιτικά γεγονότα και την ιστορική αλήθεια. Και έτσι μπλέχτηκε ο μύθος. Άρα γνωρίζεις από πρώτο χέρι, επειδή δηλώνεις ότι διάβασες πολύ, για μια εποχή που ήταν ασταναπάνε και εκείνη, έτσι. Γεμάτη πάθη, μίση. Μίση, ίντριγκες, ιστορίες, ρηξίματα, αδελφοσφαξίματα, τα πάντα. 1952, η Ελλάδα που προσπαθεί να καταλάβει από πού της έρχονται τα χτυπήματα, η Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να καταλάβει αν στην ίδια της την εξουσία βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέχρι και συνεργάτες των Γερμανών. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μια ιστορία που δυστυχώς δεν θέλουμε να τη μάθουμε, ενώ θα έπρεπε. Τι ακριβώς εισέπραξες από αυτήν την ανάγνωση, από αυτήν την σχέση με την ιστορία εκείνου του καιρού? Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δολοφονίες, δολοπλοκίες και ουσιαστικά ο κόσμος ήταν αυτός που υπέφερε. Δεν εισέπρατε ούτε την αλήθεια, ούτε την κατανόηση. Ούτε το αξιοπρεπές εισόδημα, ούτε τίποτε. Φεύγανε στη Γερμανία και στην Αυστραλία και στους Καναδάδες και όπου αλλού τέλος πάντων τότε οι Έλληνες
γιατί κάποιοι δεν ξέρανε τον τρόπο να τους θρέψουν εδώ και να εισπράξουν, αν θέλεις, και αυτό το, την εργατική δυναμική που είχε εκείνο το κοινωνικό σώμα. Γιατί αυτό το μυθιστόρημα και όχι κάτι άλλο? Γιατί φαντάζομαι για την ηλικία σου τουλάχιστον είναι κάτι έτσι περίεργο και νομίζω ότι καλά κάνω και το ρωτάω. Μου αρέσει γενικά να με συνεπέρνει η ιδέα να μελετώ την κακή πλευρά του ανθρώπου. Γιατί όσο καλοί και αν φαινόμαστε, πάντα κρύβουμε και τις σχέσεις του εαυτού μας που μας καταδιώκουν. Μάλιστα. Αυτό που μου είπες τώρα, ξέρεις που με στέλνει. Με στέλνει στην μεγαλοσύνη των λεγόμενων τραγωδών. Οι μεγάλοι δημιουργοί ανά τον κόσμο, και όχι μόνο οι Έλληνες στην καταγωγή, είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, να ψάχνουν την κακή πλευρά των ανθρώπων. Και από εκεί, βέβαια, εξ ορισμού μετά, κατέληγαν στο πώς θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος και η ανθρωπότητά του. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να δει λύσεις μέσα στον κακό δαίμονα των ηρώων και να προσπαθήσεις ή να τον απελευθερώσεις από αυτόν ή αναγκαστικά να καταδικαστεί να ζει με αυτόν τον κακό δαίμονα και εσύ απλά παρακολουθείς τις πράξεις του, τις κινήσεις του και πώς δρά. Τα κείμενα χρονολογικά είναι σύγχρονα της προσπάθειας ή ξεκίνησες πολύ νωρίτερα και κάποια στιγμούλα έχοντας το σιρτάρι πολύ ύλη κατέληξες σε ένα βιβλίο? Όχι, για το συγκεκριμένο όχι. Ξεκίνησες και το τελείωσες. Σε πόσο χρόνο? 1,5 χρόνο. Σε 1,5 χρόνο, μάλιστα. Καλός χρόνος. Ούτε βιαστικά πράγματα, ούτε στις καλένδες. Μάλιστα. Τα ρωτάω αυτά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά ερωτήματα για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς και κυρίως οι νεότεροι. Ενδεχομένως να υπάρχουν και νεότεροι ίσως αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν ένα βιβλίο τους στα χέρια. Ξέρεις, σήμερα από μία έτσι, θα την ονομάσω παραδείσια σύμπτωση τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Μετά από πολλές συμπληγάδες, βρέθηκα σε δικηγορικό γραφείο και ξεκινήσαμε επιτέλους μέσω της δημιουργίας ενός καταστατικού, της κατάθεσης ενός καταστατικού, την περιβόητη μέχρι στιγμής Ένωση Συγγραφέων Πιερίας. Σήμερα μόλις καταθέσαμε, σήμερα έχω εσένα κοντά, θα έλεγα ότι είσαι ένας από τους νεαρότερους. Να λοιπόν, θα υπάρχει και ένα σωματείο τώρα εκεί, ένα σύνδεσμος, μια ένωση, για να εγγραφείς και να έχεις και ένα άλλου τύπου βήμα. Έτσι, να το πω γι' αυτό, γιατί αποτελεί είδηση, κάποιοι το περιμένουν εκεί να το ακούσουν δήμαση. Ναι, ξεκινήσαμε σήμερα. Αργήσαμε πολύ, θα μου πείτε, εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάθε αρχή και δύσκολη, έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, Άκης Παρισιάδης, πες μου τη σχέση με το σπίτι. Τι λέει το σπίτι? Πατέρας, μάνα, έχουν καμιά σχέση με όλα αυτά? Γιατί όταν βλέπουμε ένα παιδί να παίζει κιθάρα, του λέμε έπαιζε κανείς στην οικογένεια. Το απλό ερώτημα είναι αυτό. Όχι, με την τέχνη δεν έχουν. Κανένας. Δεν έγραφε δηλαδή κάποιος. Και όμως, άμα το ψάξεις κάπου βαθιά στην ιστορία σου, στις ρίζες σου, στο λεγόμενο γενεαλογικό δέντρο, κάτι θα βρεις. Έτσι λένε οι γραφές. Και οι επιστήμες συμφωνούν. Άρα το ξεκίνησε εντελώς μόνος. Για πότε πρώτο πήρες στυλό στα χέρια και είπες εγώ θα γράψω ένα κειμενάκι και θα το στείλω στην εφημερίδα? Στην αρχή το έκανα για μένα. Ήταν η ανάγκη της έκφρασης. Έγραφες και τα κρατούσες? Τα κρατούσαν γύρω στην εφηβεία. Στην εφηβεία. Όταν έβλεπα να αλλάζει ο κόσμος γύρω μου, να αλλάζω εγώ βασικά. Έτσι. Ήταν η κρίσιμη ηλικία. Είχα την ανάγκη να εκφραστώ, να σχηματοποιήσω τα συναισθήματά μου με λέξεις. Είτε θα έκανα μουσική, είτε ζωγραφική, απλά εμένα μου βγήκε συγγραφή. Ασχολείσαι μόνο με αυτό δηλαδή, σε ό,τι έχει να κάνει με τα λεγόμενα, να τα πω, τα χόμπις ή δεν? Συνθέτω κιόλας. Αν και αυτό δεν είναι ακριβώς χόμπι, είναι κάτι περισσότερο. Συνθέτω. Συνθέτεις. Γράφω στίχους. Μάλιστα. Τώρα ετοιμάζω ένα θεατρικό. Έχουμε πολλά κοινά. Σε παρακολουθώ τώρα. Τώρα σε γνωρίζω, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Μουσική. Ενώ εμπλοκή στη δημιουργία της μουσικής, στίχους, θεατρικό, έτσι, εδώ εκ των πραγμάτων, πολλές σελίδες, μάλιστα. Και ξεκινάς και εσύ πολύ νωρίς. Νομίζω ότι, εντάξει, οι ευχές θα μείνουν για το τέλος, αλλά είναι αυτονόητες. Προσωπικά εκτιμώ ότι ζούμε τον παράδεισό μας κάθε φορά που έχουμε τέτοια παιδιά δίπλα μας. Αυτός είναι ο δρόμος προς τα εκεί. Να είναι γεμάτος με δημιουργούς, με ανθρώπους όχι κατ' εξαίρεση και διαφορετικούς,
αλλά με ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε μία δάδα στο χέρι και έρχονται και λένε στους υπόλοιπους, οι οποίοι μπορεί να είναι εξίσου αξιοσημείωτοι, απλώς δεν γράφουν προκειμένου, να τους λένε, ξέρετε, σε αυτό που ζούμε και το ονομάζουμε όλοι μαζί ζωή, υπάρχει και αυτή η διάσταση της ομορφιάς. Υπάρχουν και αυτά τα χρώματα. Πάρτε τα από μένα, είναι το δώρο μου προς εσάς. Κάπως έτσι το αισθάνομαι εγώ όταν δημιουργώ, ότι δίνω κάτι στους άλλους. Αυτό που είμαι και υποχρεωμένος να δώσω. Πες μου λίγο, πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στο εμείς, για να το κάνω και ερώτημα. Τι θεωρείς ότι είναι εκείνο που πρέπει διαπαντός όσο θα υφίστασαι να προσφέρεις ή τέλος πάντων αν έχεις μέσα σου ήδη σημειωμένα πράγματα για αυτό που θέλεις να κάνεις, που ονειρεύεσαι, να εμπλακείς περιπίν κάπου. Εγώ κάποια στιγμούλα στα γυρατιά μου ενεπλάκην στην πολιτική, έτσι όπως προσδιορίζεται τέλος πάντων. Τι έχεις άλλο στο μυαλό σου? Προσωπικά θα ήθελα να μείνω στο χώρο της τέχνης, αν γίνεται. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ στην πολιτική ως πολιτικός. Πιστεύεις ότι είναι ασυμβίβαστα? Μήπως θα μπορούσες εσύ, σαν ένας ξεχωριστός πολίτης, να προσθέσεις ποιότητα στην πολιτική? Και μήπως αυτό τελικά είναι και ένα ζητούμενο? Γι' αυτό δεν πάμε καλά, γιατί δεν υπάρχει πνεύμα στην πολιτική. Θα μπορέσω μέσω της τέχνης. Μάλιστα. Όχι μέσω της πολιτικής καθ' αυτή. Ως βουλευτής ή ως οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι είμαι πολιτικών, παρακολουθώ, ανησυχώ και προσπαθώ κι εγώ με τον τρόπο μου, μέσω της τέχνης, να... Να, πολύ καλή απάντηση, γιατί προσδιορίζει το κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Να μην είμαστε λίγο απ' όλα, να είμαστε κάτι συγκεκριμένο. Συμφωνώ μαζί σου. Και το κράτησα, μέχρι τα 50 τόσα μου το κράτησα. Εκεί πεισματικά, ενώ υπήρχαν προτάσεις πολύ νωρίτερα, υπήρχαν αν θέλεις και κάποιες έτσι ανθρώπινες φιλοδοξίες, το πήγαινα πάντα στην άκρη, το αποθούσα, γιατί έλεγα, πίστευα ότι ξέρεις, εδώ θα ασχοληθούμε με το πνεύμα, με το ευζήν, με την τέχνη. Τελικά θεώρησα ότι όχι, είναι καιροί περίεργοι, δύσκολοι, όχι περίεργοι, και πρέπει να πας στο λάκκο με τα φίδια. Τα εκ του ασφαλούς και τα παιχνίδια απ' έξω και τα ωραία λόγια στην τηλεόραση ή η πένα στις σελίδες, τέλος. Θα μπεις μέσα στο λάκκο με τα φίδια. Τέλος πάντων, δεν επιμένω ότι ήταν το ορθότερο, έτσι. Θα το δείξει ο καιρός. Θα το δείξει ο καιρός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μερικά πράγματα ακόμη για τη ζωή σου. Τώρα ζεις στην Αθήνα. Γιατί εκεί? Το έφεραν οι συγκυρίες. Κάνεις σπουδές? Οικονομικές συγκυρίες, όχι. Α, μάλιστα. Δηλαδή, είσαι ουσιαστικά ένας Έλληνας όλης της ελληνικής επικράτειας. Γεννήθηκες στην Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Έζησες στην Κατερίνη και τώρα βρίσκεσαι στην Αθήνα. Συνεχίζουν οι συμπτώσεις, τα όμοια, ακριβώς έτσι. Σχολείο στη Θεσσαλονίκη, πρώτα στην Κατερίνη, μετά στη Θεσσαλονίκη, μετά επιστροφή εδώ και μετά πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα. Είναι το ίδιο τρίγωνο. Και μπορώ να πω ότι από τότε μου έμεινε κιόλας. Δεν, εκτός από τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα περισσότερα της ανάγκης, δεν μεσολάβησε κάτι άλλο. Αυτή ήταν η τόπη. Πώς νιώθεις, που νιώθεις καλύτερα μάλλον? Νομίζω στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη νιώθεις καλύτερα, ε? Είναι και οι αναμνήσεις, είναι τα όμορφα χρόνια. Οι φίλοι, αυτοί είναι που προσδιορίζουν τα χρόνια τα ωραία. Το κυριότερο. Ναι. Τι λένε τώρα για σένα όλοι αυτοί, η παρέα τι λέει? Σε πήρανε ποτέ για στο ψηλό που λέμε, για ψώνιο? Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο, ε. Σε ενθάρρυναν. Πάρα πολύ. Και τους ήρθε πάρα πολύ φυσικό, νομίζω. Ναι, επειδή σε ξέρανε από παλιά. Σε ξέρανε χρόνια. Ότι εκεί θα το πάει ο Άκης, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Τι θέλεις να πεις, τώρα το ρωτώ σε έναν άνθρωπο, μόλις κολαπτώμενο θα έλεγα, και αυτή είναι και αν θέλεις το προτέρημά σου, το πλεονέκτημά σου, το ύψιστο, είναι αυτό τώρα, ότι είσαι κολαπτώμενος. Δηλαδή τώρα προσπαθώ να φανταστώ τι θα έκανα στην ηλικία σου. Νομίζω ότι θα ήμουν κάτι σαν το Μεγαλέξανδρο. Θα είχα όλο τον κόσμο υποκατάκτηση μπροστά μου. Τέλος πάντων. Σε αυτά τα παιδιά που μας παρακολουθούν τώρα, γιατί μας παρακολουθεί η νεολαία και θέλει κάποια στιγμούλα, ξέρεις, το έχει το μικρόβιο, να πάρει το στυλό και να αρχίσει να γράφει. Και να φτάσει στην έκθεση. Δηλαδή να εκτεθεί δημόσια, διότι αυτό σημαίνει βιβλίο. Όλοι γράφουμε, αλλά λίγοι εκτιθέμεθα. Τι έχεις να πεις σε αυτά τα παιδιά? Να συνεχίσουν να γράφουν πρώτον και να μην απογοητεύονται. Θα έρθουν δυσκολίες, δεν θα είναι εύκολο. Δεν ήταν εύκολο ούτε σε μένα, ήταν όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Προσπάθησα, απογοητεύτηκα,
αλλά δεν το έβαλε κάτω. Και μόνο που υπάρχετε και αποτολμάτε τα όσα αποτολμάτε, δεν σας αποδέχομαι μόνο, σας αγαπάω. Σας λατρεύω γιατί υπάρχετε, γιατί ουσιαστικά εσείς διανθίζετε το τοπίο. Ακόμη και το καλύτερο τοπίο το διαθίζουν οι δημιουργοί. Αυτοί προσθέτουν τα μπουκέτα, αυτοί βάζουν τα βάζα με τα λουλούδια. Αυτοί δημιουργούν την αίσθηση του καλύτερου, του ευζήν, εμπροκειμένου για να δανειστώ και τον ίδιο μας τον τίτλο. Γι' αυτό και είστε αξιοαγάπητοι. Εγώ πάντα έτσι θα διάκυμαι και κυρίως τα παιδιά που μόλις ξεκινάνε. Γι' αυτό είπα μόλις πριν μια εβδομάδα ότι αυτή η εκπομπή είναι για εσάς. Ελάτε, η πάση φύσεως δημιουργεί, ελάτε εδώ, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτε, για να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό. Ελάτε εδώ, ελάτε να σας γνωρίσει ο κόσμος, γιατί σε αυτόν απευθύνεστε και είναι ό,τι χειρότερο να ξεκινά κάποιος και να μην μπορεί να γνωριστεί με τον κόσμο στον οποίο θέλει να απευθυνθεί. Το έχω ζήσει, γι' αυτό και επιμένω σε αυτό. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτε περισσότερο σε αυτή την πρώτη φάση. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Πολύ... Χάρηκα έτσι για τη γνωριμία. Ξέρω ότι θα σε συναντήσω εκ των πραγμάτων κάποια στιμούλα μπροστά πάλι. Και νομίζω ότι κάποια στιμούλα, σαν γενέτειρα η Κατερίνη, θα είναι περήφανη γιατί είχε τον Άκη τον Παρισιάδη δικό της παιδί. Τον γέννησε εδώ και τον μεγάλωσε. Έτσι. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα για τις όποιες διαφημίσεις. Υποσχέθηκα κάτι στο προήμιο. Θα σας αφήσω, θα φύγω εγώ τώρα. Θα πάω εκεί, έχω κάτι δουλειά σε ένα κτηματάκι, καθημερινά πράγματα, να ταΐσουμε εκεί τις κοτούλες μας, τις πάπιες, τις σχήνες, τα τετράποδά μας. Έχουμε και τέτοια πράγματα στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι όμορφη η ζωή μας. Για να το πω γι' αυτό ξεκάθαρα και να το πω απροκάλυπτα. Γιατί ξέρω ότι κάποιος του σοκάρω με τον τρόπο που ζω. Είναι όμως η απόλυτη επιλογή. Εκεί είναι το πρώτο κέρδος. Στον τρόπο με τον οποίο έχεις αποφασίσει να ζήσεις. Θα μεσολαβήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής ένα βίντεο το οποίο σας υποσχέθηκα. Έρχεται από τη Γερμανία. Θα δείτε έναν Γερμανό, ένα Γερμαναρά, αν θέλετε, και μάλιστα από αυτούς τους τύπους που έτσι συλλήβδιν μέχρι και τους μισούμε. Θα παρακαλέσω να τον παρακολουθήσετε. Θα μάθετε δυστυχώς πάλι από ένα Γερμανό κάποιες τεράστιες αλήθειες. Θα προβληματιστείτε και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο κιόλας όταν θα συναντηθούμε και πάλι. Στο επόμενο ραντεβού μας, στις 2.30 το απόμε σήμερα. Πάμε για το βίντεο και από μένα γεια χαρά.